Ahore, ahore, ahore. Ποιος παπουλάκος γιορτάζει σήμερα, ποιος παπούλης. Ποιος παπούλης γιορτάζει σήμερα, ο πιο γλυκούλης, ο πιο τι να πει κανένας για τον Άγιο Μορφύριο. Ahore, ahore, λέω, μας γέμισε Αγίους στην εποχή μας ο Χριστός, αλλά δεν μας γέμισε και τυχαίους Αγίους, αυστηρούς έτσι, ζώρικους Αγίους. Μας γέμισε με Αγίους που έχουν γλυκύτητα, που έχουν αγάπη, που έχουν ομορφιά στα λόγια τους. Τι έλεγε συνέχεια ο Άγιος Πορφύριος. Όλες τις μέρες του χρόνου, όχι μόνο τις Πασχαλινές. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Χαρά μου. Χαρά μου. Τι ωραία φράση να προσφωνείς έτσι τον συνάνθρωπο και να του λες ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Και έλεγε κάποιος, εσείς λέει χριστιανοί, είστε χαζοί. Αν μας δείχνατε τη χαρά που πρέπει να έχετε, γιατί ο Θεός σας αναστήθηκε, αυτός ήταν άθεος, άθεος πολύ. Τώρα, σήμερα μου λέει είναι πιο πιστός από εμάς, αλλά άλλη σημασία μου, το έλεγε κάποτε. Εσείς λέγετε Χριστό, Θεό αναστημένο, που πέθανε, τον πεθάναμε, αλλά αναστήθηκε. Αυτή τη χαρά λοιπόν τη ζούσε φαίνεται ο Άγιος Πορφύριος. Όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, τον είδα μία και μοναδική φορά. Όταν μας είδε, χοροπήθαγε, 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 τι χαρά μου έχω. Σε ένα καλύβι ερυπωμένο εκεί στα καψοκαλύβια που περάσαμε να δούμε, να πάμε στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιό, τον άλλο Άγιο της εποχής μας, και περάσαμε από μέσα από το καλυβάκι του και μας είδε. Σχεδόν καθόλου ράσα δεν μπορούσε από το πόσο ήταν όλα φθαρμένα και σκισμένα και κουρελιασμένα. Και επειδή δεν είχε τίποτα να μας κεράσει, τι έκανε. Λέει στον μικρό τον ανιψιό μου, τράβε εκείνο το κλωναράκι την μουριά. Και κατέβασε κάτι μούρα και μας έπαιρνε τα μούρα και μας τάθινε στον καθένα στο στόμα. Τσακ, τσακ, τσακ. 3-4 στον καθένα από εμάς έδωσε όλα και όλα. Ένα πήρε αυτός και μετά λέει ήσυχα, άστο λέει το κλωναράκι, ήρεμα και ήσυχα να μην πέσουν, γιατί θα έρθουν και άλλοι να φάνε από αυτό. Και αμέσως γέμισε πουλιά και πήγανε και τρώγανε. Και όταν μετά φύγαμε, ξαναφώναξε τον μικρότερο νησιό μου και λέει έλα εσύ μικρέ που με είδες πρώτος. Και του έδωσε ένα μήλο που ήταν πάνω σε ένα πεζούλι. Και μας λέει μετά ο Παπανήφων, ο Μακαριστός από τους Δανηλαίους. Αυτό ήταν το φαΐ του. Αυτό θα τρώγε εκείνη την ημέρα. Το έδωσε και αυτό. Και του λέω ποιος είναι αυτός. Και μου λέει πρέπει να είναι ο Γεροπορφύριος. Οι μισοί τον λένε χαζό. Οι άλλοι μισοί τον λένε Άγιο. Ήταν Άγιος όμως. Στους μισούς χαζός και στους άλλους Άγιος. Αχ, μωρέ, την αγάπη του να έχουμε, τη χαρά του να έχουμε. Και τι έλεγε, διάβαζα τη ζωή του τώρα και έλεγε να διαβάζετε πολύ τους βίους των Αγίων. Γιατί από τους Αγίους μαθαίνουμε πως πρέπει να γίνεται κάποιος χριστιανός. Και διάβαζε, λέει, συνέχεια τους βίους των Αγίων από παιδάκι. Από παιδάκι ήξερε όλους τους βίους των Αγίων. Άντε, 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 την ευχή του να έχουμε, την ευχή του, την ευχή του. Ο Βλάκος. Ο Βλάκος, ο Βλάκος, ο Βλάκος, ο Βλάκος. Την ευχή του να έχουμε. Να είστε καλά. Φωνάξτε, προσευχηθείτε σε αυτόν. Ακούει, 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 ακούει. Ακούει πολύ, λέει. Πολύ ακούει.